είναι ασφαλώς με συγκίνηση, χαρά και ικανοποίηση που συμμετέχω σε ακόμα ένα συνέδριο της ΕΔΟ, στο 19ο. Όχι βέβαια ως ΕΔΟΝΙΤΗΣ πλέον, λόγω ηλικίας, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο μυαλό μας, μέσα στη ψυχή μας, το ΕΔΟΝΙΤΗΚΟ είναι κάτι που δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει ποτέ. Είναι η πορεία που είχαμε μέσα από την ΕΔΟΝ, εγώ που επέρασα από όλα τα στάδια, από την τοπική οργάνωση μέχρι Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο πανεπιστήμιο για μένα. Ήταν μια περίοδος όχι απλώς διαμόρφωσης για έναν αγωνιστή, αλλά και μια περίοδος όπου μας δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργήσουμε σχέσεις, να κάνουμε συντρόφους, να κατανοήσουμε καλύτερα τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές συνθήκες του τόπου και να προετοιμαστούμε μέσα από αυτήν τη διαδικασία για τον αγώνα της ζωής και των πολιτικών και των κοινωνικών και των ιδεολογικών. Θέλω, μιας και μου δίνεται η ευκαιρία, να συγχαρώ την σημερινή ηγεσία της ΕΔΟΝ για τη δράση του κινήματος και να ευχηθώ το 19ο συνέδριο να είναι ένας ακόμα σταθμός, ένα φόρουμ που θα δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο αξιολόγησης της μέχρι σήμερα πορείας και δράσης, αλλά και διαμόρφωσης των στόχων, των επιδιώξεων και της τακτικής για το επόμενο χρονικό διάστημα, για να μπογιάσουμε το μέλλον, τους νέους του τόπου μας, με ελπίδα και προοπτική για έναν καλύτερο αύριο για τον τόπο μας, αλλά και για τον κόσμο.